Κάθε άλλο παρά απόμαχοι της ζωής μοιάζουν πολλοί συνταξιούχοι και στη Μεσσηνία που συσπειρωμένοι στα σωματεία τους διεκδικούν τα αυτονόητα, ειδικά αυτήν την περίοδο καθώς το 2022 έκανε ποδαρικό με ψαλίδι για αρκετές χιλιάδες διπλοσυνταξιούχους που εισπράττουν μια σύνταξη από δικό τους δικαίωμα, γύρατος αναπηρίας και μια χειρίας. Αυτό σημαίνει 284 ευρώ μείωση στους συνταξιούχους. Σε περίοδο δηλαδή που της ακρίβειας και σε περίοδο πανδημίας. Όλα αυτά τα χρόνια οι συνταξιούχοι στις δέκα τράπεζες έχουμε δεχτεί μεγάλη επίθεση και έχουμε χάσει γύρω στο 50% από τις συντάξεις μας. Σήμερα η κυβέρνηση κάνει άλλο ένα χτύπημα. Λέει η κυβέρνηση δηλαδή ότι όταν παίρνεις δύο συντάξεις, ένα από έναν φορέα και μια σύνταξη κυρίας, την εθνική σύνταξη για τη σύνταξη κυρίας θα κόβεται. Δηλαδή, που σημαίνει ότι στα 384 ευρώ το 70% που είναι 266 ευρώ δεν θα το παίρνουν οι καινούργοι συνταξιούχοι που παίρνουν σύνταξη χειρίας και για τα τρία χρόνια. Μετά τα τρία χρόνια που είναι 134 ευρώ θα κόβεται τα 134 ευρώ. Είναι μια απώλεια δηλαδή από 268 μέχρι 134 ευρώ. Για τους παλιούς συνταξιούχους ισχύει αυτό, μόνο που δεν θα γίνεται περικοπή, αλλά θα υπάρχει προσωπική διαφορά όπως υπάρχει στις άλλες συντάξεις και όταν πάρεις κάποια αύξηση θα συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά. Ουσιαστικά δηλαδή και οι παλιοί συνταξιούχοι δεν θα πάρουν καμία αύξηση. Βγήκε η κυβέρνηση τώρα στα πρωινά κανάλια και είπε ότι το 70% της κατάργησης της δεύτερης σύνταξης κυρίας θα είναι για τους νέους που θα βγαίνουν σε σύνταξη τώρα. Αυτό είναι παραπλανητικό, γιατί όπως ξέρετε ο νόμος, εμείς δεν ζητάμε μέσω εγκυκλίου να μην ισχύει στην κατάργηση του νόμου, γιατί ο νόμος ισχύει. Και αύριο το πρωί ποιος σου λέει ότι μετά από ένα χρόνο δεν θα εφαρμόσει, όπως μετά από 6 χρόνια δεν θα εφαρμόσει και στους παλιούς. Οι συντάξεις κυρίας είναι 438 ευρώ μεικτά και λένε ότι αυτή η σύνταξη είναι μεγάλη. Και κόβουν σχεδόν τα μισά και παραπάνω από τα μισά. Καταλαβαίνετε δηλαδή ένας χαμηλός συνταξιούχος ότι θα χάσει ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός του. Και αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, καθώς τα επιμέρους ζητήματα εξακολουθούν να προβληματίζουν. Όταν πρωτοεφαρμόστηκε ο νόμος των επικουρικών, μας είπανε θέλετε να πάρετε και μία επιπρόσθετη εκτός από την κύρια σύνταξη. Θα σας κρατάμε 5-10 χιλιάδες δραχμές από το μισθό σας και μετά από 30 χρόνια που θα πληρώνετε τη σύνταξη θα πάρετε και μια πρόσθετη σύνταξη, την επικουρική. Η επικουρική όταν βγήκα εγώ ήταν 480 ευρώ το μήνα. Την κάνανε με τη μία από 480, τη φτάσανε 104 ευρώ, 120 και μετά τώρα στο τέλος την έχουν πάει 190. Και από εκεί κλεφτήκανε από όλο τον ελληνικό λαό τους συνταξιούχους, κλεφτήκανε πάρα πολλά λεφτά. Γιατί τα εκατομμύρια που είχαμε δώσει, αφού θέλανε να την καταργήσουν τελείως γιατί το κράτος χρεοκόπησε δικαιολογία οτιδήποτε, επιστρέψτε μας τα λεφτά που δώσαμε και καταβάλαμε και έντοκα, και καταργήστε τελείως, γιατί αυτό που μας έδωσε ήταν κάτι ψίχουλα που πετάνε στα κοτόπουλα για να επιζήσουν.